Οι εργαζόμενοι, ξέρετε, έχουν και μία πείρα από τη δουλειά τους, ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα, και από το σύγχρονο σκλαβοπάζαρο, όπως έχει εξελιχθεί κάθε χώρος δουλειάς, από εξαιτίας του νομοθετικού πλαισίου που έχει, αν θέλετε, δημιουργηθεί από όλες τις κυβερνήσεις μέχρι τώρα και αφορούν ιδιαίτερα το θέμα του χρόνου εργασίας. Ξέρετε, αυτός ο χρόνος εργασίας είναι που παράγει τα κέρδη, που παράγει τον πλούτο, και όσο αυτός αυξάνεται, τόσο αυξάνεται και η κερδοφορία, τόσο βέβαια ευθύνεται η υγεία του εργαζόμενου, αλλά και αυξάνεται και η εκμετάλλευσή του. Αυτή είναι η επιλογή του μεγάλου κεφαλαίου, που ποτέ δεν συμβιβάστηκε με τον σταθερό ημερήσιο χρόνο δουλειάς, γιατί αυτός ήταν η σημαντική κατάκτηση, αν θέλετε, της εργατικής τάξης, όπου υπήρχε ένας σταθερός ημερήσιος χρόνος, το 8ωρο, 8 ώρες ύπνο και 8 ώρες ό,τι θέλουμε εμείς. Ήταν τα συνθήματα του Σικάγου. Που ξανά είναι επίκαιρα. 5 χρόνια πριν. Είναι επίκαιρα βέβαια και σήμερα, γιατί όπως βλέπετε, οι ελαστικές μορφές απασχόλησης, ο ελαστικός ημερήσιος χρόνος, η διευθέτηση, όπως θέλετε, πέσοδο τέλος πάντων που σήμερα παρουσιάζεται, είναι μια επιλογή απέτηση του κεφαλαίου για να σε απασχολεί όποτε θέλει, όσο θέλει, και βέβαια να σε πληρώνει σταθερά. Τα 650 ευρώ κατώτερος μισθός είναι αυτός που είναι η βάση, και βέβαια αυτός γίνεται ορομίσθιο και πληρώνεται ανάλογα ο εργαζόμενος, χωρίς να αμείβεται πλέον η υπερορία. Κύριε Κατσότη, καταργείται αυτό το δικαίωμα της αμοιβής υπερορίας. Κύριε Κατσότη, με την τηλεργασία και όλα αυτά θα έχουμε και κρυφή εργασία, χωρίς ένσημα ή μαύρα, και αν τα πάρεις τα μαύρα. Πάντα είχαμε αυτή την αδήλωτη εργασία, όπως το λένε, τη μαύρη εργασία. Ναι, αλλά τώρα επειδή έχουμε αυτή τη μόδα με την τηλεργασία, μήπως είναι και ένα πάτημα για να κρυφτούν ένσημα, να μην κολληθούν ένσημα, να μην πληρωθούν δεκάωρα. Θα αξιοποιηθεί, ξέρετε, με μεγάλη φαντασία και τηλεργασία, για να μπορέσουν να μειωθεί το λεγόμενο εργατικό κόστος, που ο εργάτης δεν είναι κόστος, παράγει πλούτο, να μειωθεί ακόμα παραπέρα στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα. Χωρίς βέβαια ένσημα, χωρίς άλλες παροχές. Και αυτό, ξέρετε, η φαντασία, να το πω, είναι πολύ μεγάλη στις μορφές εκμετάλλευσης. Πάνω σας πω, στον τουρισμό, για παράδειγμα, έχει 16 μορφές απασχόλησης. 16. 16 μορφές απασχόλησης στον τουρισμό. 16 μορφές απασχόλησης. Μέσα από αυτές μιλάμε για τεράστια εκμετάλλευση, για δουλεμπόριο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και στην εργασία θα αξιοποιηθεί με διάφορους τρόπους, θα αποφεύγεται ο έλεγχος και, τέλος πάντων, και όλα αυτά που υποτίθεται ότι σήμερα συγκροτούν δικαιώματα του εργαζόμενου, ή θα συγκροτήσουν με αυτά που λέει η κυβέρνηση ότι θα φέρει για συζήτηση στη Βουλή. Ωστόσο όμως, η τηλεργασία είναι μια άλλη μορφή σκληρής εκμετάλλευσης, όπου τα σπίτια από ησυχαστήρια γίνονται χώροι εργασίας, όπου εκεί που ξεκουράζεται ο άλλος που κάνει ό,τι θέλει δεν θα μπορεί πια, γιατί θα είναι κάτω από το μάτι της εργοδοσίας. Βλέπετε ότι έχουν ξενιτευτεί πολλά κτίρια στο κέντρο της Αθήνας και οι εργαζόμενοι έχουν μεταφερθεί στους χώρους του σπιτιού τους, τους έχουν κάνει χώρους εργασίας. Δεν μπορεί αυτό να προχωρήσει, δεν μπορεί να μονιμοποιηθεί, να το πω έτσι, αυτή η μορφή οργάνωσης, και ο εργαζόμενος να δουλεύει από το σπίτι, να παράγει πλούτο, και αυτός βέβαια να είναι όλη την ημέρα στην διάθεση του εργοδότη. Ο εργάσιμος χρόνος και ο ελεύθερος χρόνος δεν θα υπάρχει, δεν θα ξεχωρίζεται, να το πω έτσι. Κύριε Κατσότη, μετά από τόσα χρόνια μνημονίων, 10 χρόνια, και την πανδημία αμέσως μετά, σύν όλα αυτά που συμβαίνουν στην εργασία, πιστεύετε ότι οδηγούμαστε σε αυτό που λένε κάποιοι κινεζοποίηση, έτσι ώστε να έρθουν οι μεγάλες εταιρείες με φτηνά χέρια? Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, υπάρχει αυτή, θέλουν αυτή την προοπτική? Ναι. Να γίνει η Ελλάδα δηλαδή η μικρή Κίνα των επενδυτών? Όπως θα έχετε ακούσει και εσείς και ακούνε όλοι οι εργαζόμενοι, όλος ο λαός μας, στόχος των κυβερνήσεων είναι η δημιουργία του φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος.
Το φιλικό επενδυτικό περιβάλλον είναι πρώτα απ' όλα πολύ φτηνή εργατική δύναμη. Άρα λοιπόν αυτό πώς πετυχαίνει αυτή, κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Μια πλευρά είναι αυτή, καταργή της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Θεσπίζεται ουσιαστικά, κατοχυρώνεται η ατομική σύμβαση, όπου μέσα από εκεί ο εργαζόμενος μόνος του απέναντι στον εργοδότη, τον ισχυρό, που με μια ανεργία πολύ μεγάλη, θα υποκύπτει σε κάθε εκβιασμό, σε κάθε πρότασή του για όρους αμοιβής και εργασίας. Έτσι λοιπόν σήμερα που μιλάμε είναι χιλιάδες οι εργαζόμενοι που αμείβονται πολύ κάτω από τα κατώτερα όρια. Τα 200 ευρώ, το ελάχιστο κειμένο εισόδημα, είναι αυτό που είναι, που θεωρείται βάση από το μεγάλο κεφάλαιο και από τις κυβερνήσεις, οι οποίες τέλος πάντων επέρονται κιόλας ότι ποιος είναι αυτός που το θέσπισε πρώτος. Αυτό το ελάχιστο κειμένο εισόδημα των 200 ευρώ προς το παρόν είναι αυτό το κατώτερο. Ξέρετε πόσοι εργαζόμενοι σήμερα είναι, πόσοι από τα λαϊκά στρώματα είναι σε αυτό το επίπεδο? Μιλάμε για χιλιάδες. Σήμερα υπάρχει μια μεγάλη κρίση και να το πω έτσι στην εστίαση. Ο κόσμος δεν έχει σε επάρκεια των φήμων. Αυτό έχει να κάνει με τους όρους αμοιβής και εργασίας. Κινηζοποιείται λοιπόν η ζωή του λαού μας. Γίνεται Βαλκάνια, μισθή Βουλγαρίας που λέγανε κάποτε. Δυστυχώς εκεί πάμε. Ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίστηκε. Ο κύριος Μητσοτάκης στους Financial Times χθες προχθές εμφανίστηκε αισιόδοξος για την οικονομία. Από πού αντλεί αυτή την αισιοδοξία? Κοιτάξτε, η αισιοδοξία δεν απευθύνεται στο λαό. Απευθύνεται βέβαια στο μεγάλο κεφάλαιο. Λέω ότι εδώ μπορείτε να κερδίσετε στη χώρα μας. Ακόμα περισσότερα. Γιατί εμείς εξασφαλίσαμε πολύ φθηνή εργατική δύναμη. Εξασφαλίσαμε με πολύ μικρή φορολογία. Εξασφαλίσαμε πλεονόμια και κίνητρες φοροαπαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο. Για αυτούς είναι η αισιοδοξία. Όχι για το λαό μας. Η έκθεση Πισαρίδη. Ναι, ολοκληρώστε, παρακαλώ. Ναι, ναι. Άρα αυτό το μήνυμα λοιπόν απευθυνόμαστε στο μεγάλο κεφάλαιο και του λέμε: ξέρετε κάτι, ελάτε. Ελάτε, εδώ θα κερδίσετε πολύ περισσότερο από ό,τι στις χώρες άλλες που επενδύετε. Γιατί έχουμε τα όπλα, σας δίνουμε τα όπλα να τα αξιοποιήσετε. Έχουμε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία, το Ταμείο Ανάκαμψης, τα ΕΣΠΑ κτλ. Που απευθύνονται στο μεγάλο κεφάλαιο. Και βέβαια και πάνω απ' όλα βέβαια τη φτηνή εργατική δύναμη με όλο αυτό το πλέγμα της εργασιακής ζούγκλας που έχουν νομοθετήσει. Και βέβαια και η έκθεση Πισαρίδη, όπως. Είναι οδηγός. Είναι το Ευαγγέλιο της κυβέρνησης. Ο οδικός χάρτης τέλος πάντων της κυβέρνησης, η οποία έχει υιοθετήσει την έκθεση Πισαρίδη. Με βάση αυτή έγινε και η πρόταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το αναψηφιακό μοντέλο τέλος πάντων που προωθείται για να μπορέσει να ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια αποδέχτηκε και είπε και μπράβο στην κυβέρνηση για το πόσο συγκροτημένη ήταν η πρότασή της και πόσο θα επιμείνει στις δεσμεύσεις των μεταρρυθμίσεων, γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης θα εκταμιεύει χρήμα προς τη χώρα μας ανάλογα με το αν το φούνται οι μεταρρυθμίσεις. Και η πρώτη μεταρρύθμιση είναι η κατάργηση του 8 όρου που είχαμε και προχθές και χθες την απεργία και βέβαια συνεχίζουν τα συνδικάτα. Και η έκθεση Πισαρίδη εκεί εντάσσεται. Η έκθεση Πισαρίδη προβλέπει για παράδειγμα 35% μείωση των συντάξεων παραπέρα. Προβλέπει επίδομα ενεργείας ούτε 200 ευρώ, που σήμερα ξέρω εγώ είναι τα 300. Αλλά επιτρέψτε μου κύριε Κατσότη, η έκθεση Πισαρίδη προτείνει όποιος έζησε έζησε και όποιος πέθανε πέθανε. Ακριβώς έτσι είναι. Αυτή είναι η λογική του ίδιου του συστήματος. Το σύστημα το ίδιο σήμερα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα. Γι' αυτό είμαι ότι έχει είναι σε μια, να το πω ασφανότερα, να το πω να φτάσει, δεν μπορεί να δώσει τίποτα άλλο, γιατί ο λαός πρέπει να αποφασίσει αν θα πρέπει να παλέψει για τη νέα μορφή οργάνωσης οικονομίας και της κοινωνίας, όπου τον πλούτο θα τον
θα το διαφεντεύουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, αυτοί που τον παράγουν δηλαδή, για να μπορεί να ικανοποιούν ανάγκες των εργαζομένων και όχι τα κέρδη. Γιατί αυτή η νέα μορφή ανάπτυξης οικονομίας αυτό το στόχο θα έχει, την ικανοποίηση των ανάγκων και όχι των κερδών του μεγάλου κεφαλαίου. Κύριε Κατσότη, πριν από χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο Ομπάμα πρόεδρος της Αμερικής. Είχε γίνει ένα άνοιγμα προς την Κούβα για να τα βρουν. Επειδή η Κούβα ήταν αποκλεισμένη, είχαν, βέβαια να πούμε ότι η Κούβα είχε και τους λιγότερους θανάτους, έτσι, και τα λιγότερα κρούσματα με τον τρόπο που αντιμετώπισε την πανδημία. Έλεγα ότι αυτό που είπαν, επειδή ήταν αποκλεισμένοι και είχαν πολύ καλούς ερευνητές για τον καρκίνο του πνεύμωνα και διάφορα άλλα φάρμακα, όταν έγινε η πρώτη προσέγγιση εκεί με τον Ομπάμα, αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο πράγμα που τους είπαν, είπε: φέρτε μας τα φάρμακα να τα πουλήσουμε εμείς εκτός. Επίσης, αυτό πριν από χρόνια, το είχα όμως στο μυαλό μου. Και έρχεται τώρα η Pfizer μέσα στο 21 να πει ότι έχει 26 δις κέρδη. Μιλάμε για την άρση της πατέντας των εμβολίων. Ο Μπουρλά, ο κατά τα άλλα Έλληνας διευθύνων της Pfizer, λέει όχι η πατέντα, να αυξήσουμε την παραγωγή. Και λέω τώρα, όταν έχεις εδώ ανθρώπους να πεθαίνουν, όταν οι ίδιοι βγαίνουν στα κανάλια που έχουν πάρει λίστα πέτσα και ένα και δύο και δεν ξέρω εγώ πόσες άλλες και τι άλλο έχει γίνει και μιλάνε για όλα αυτά, για τους διασωληνωμένους και προκαλούν όλο αυτό το φόβο, την ανησυχία στον κόσμο. Από την άλλη, το φάρμακο τελικά τι είναι, αγαθό για να ζήσω ή είναι αγαθό για να πεθάνω εγώ να πλουτίσει άλλος? Είναι έτσι. Βλέπετε ότι το σύστημα είναι πολύ βαρβαρό, απάνθρωπο και πάνω απ' όλα έχει την κερδοφορία. Τα εμβόλια, τα φάρμακα είναι επιτέγματα της ίδιας επιστήμης, της ανθρώπινης εργασίας. Δηλαδή, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά επειδή είναι γερμανική η Biotech εκεί με τη Pfizer που συνεργάζονται, βγαίνει η Μέρκελ εχθές και λέει όχι στην άρση της πατέντας. Δηλαδή, είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα που ζούμε. Δηλαδή, από τη μια πεθαίνει κόσμος, μας λένε εμβολιαστείτε, κάντε ράντε, κάνουν μηνύσεις στην AstraZeneca γιατί δεν τηρεί τους όρους, και τώρα έχουν την ευκαιρία να σώσουν ζωές και λένε όχι στην άρση της πατέντας. Δεν είναι τελείως ξεδιάντροπο αυτό το πράγμα, ας πούμε? Είναι ξεδιάντροπο, απάνθρωπο, βάρβαρο. Αυτό είναι σαπίλα του συστήματος, αυτό που λένε τέλος πάντων. Και ενώ ο λαός μας μπορούσε πράγματι και την πανδημία να την αντιμετωπίσει πολύ γρήγορα, με πολύ μικρότερες θυσίες, μιλάμε τώρα για εκατόμβες νεκρών παντού, σε όλο τον κόσμο, εκατομμύρια οι νεκροί, στη χώρα μας 10.000. Δηλαδή θα μπορούσαν πράγματι να σωθούν αν το δημόσιο σύστημα υγείας, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αν αυτά λειτουργούσαν προς όφελος των εργαζομένων, της ζωής και της υγείας τους. Και όμως και αυτά έχουν μπει σε αυτό το πεδίο δράσης του κεφαλαίου για αυξημένη κερδοφορία στις ανάγκες του ίδιου του λαού, στην υγεία του, στη ζωή του. Έτσι που και τα εμβόλια, τα φάρμακα, τα οποία θα πρέπει πραγματικά να υπερασπίσουν τη ζωή και την υγεία του λαού, μετατρέπονται σε εμπορεύματα, χρυσοφόρα στα χέρια των μεγάλων εταιριών. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι απαιτείται η πλήρης κατάργηση πατέντας, που είναι ακόμα αυτή η όψη του παρασιτισμού αυτής καταριστικής ιδιοκτησίας. Απαιτείται κατά τη γνώμη μας κρατική, κοινωνικοποιημένη βιομηχανία φαρμάκου, διεθνή συνεργασία για την παραγωγή της έρευνας, την παραγωγή εμβολίων και φαρμάκων. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Βεβαίως υπάρχουν σήμερα διάφορες προτάσεις. Όμως οι προτάσεις αυτές είναι πολέμους και ανταγωνισμούς για το μοίρασμα της αγοράς των εμβολίων που πληρώνουν ήδη πολύ ακριβά οι λαοί. Το ξέρετε πολύ καλά σε όλο τον κόσμο. Πολύ περισσότερο αυτό, όταν αυτές οι προτάσεις γίνονται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, πρέπει να, ο άλλος να έχει και στο πίσω μέρος του κεφαλού του να λέει τι είναι αυτό το πράγμα. Για πώς αυτοί ξαφνικά μιλούν για κατάργηση της πατέντας, που είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα του ίδιου του καπιταλισμού. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι αυτές οι προτάσεις δεν είναι αθώες, δεν είναι αγνές, δεν έχουν αυτή τη λογική που λέμε για την πλήρη κατάργηση αυτής της λογικής του καπιταλιστικού συστήματος και κρατική κοινωνικοποιημένη βιομηχανία φαρμάκου που πραγματικά μας σώζει ζωές του λαού μας. Ξέρετε, επειδή χθες έβλεπα κάποια ρεπορτάζ για το αν έχει δυνατότητες η Ελλάδα ή άλλα κράτη με την άρση της πατέντας να έχουμε εμβόλια ή φάρμακα. Και βγήκαν κάποιοι επιστήμονες και είπαν ναι. Γιατί προσπάθησαν προφανώς να πούνε ότι αυτό είναι μια απλή δήλωση η άρση της πατέντας και ότι δεν υπάρχουν δυνατότητες. Να, όμως που υπάρχουν δυνατότητες. Ακόμη και όπως είμαστε τώρα. Κοιτάξτε, μέχρι το
για το καταιριστικό σύστημα και σε μια, αν θέλετε, εμπορευματοποιημένη υγεία και φάρμακο, και όλο το δίκτυο που υπάρχει το πολυεθνικό σε σχέση με την παραγωγή του φαρμάκου, είναι ένα θέμα. Αν πράγματι αυτές οι βιομηχανίες εδώ, τις συνεργασίες που έχουν, μπορούν πράγματι να προχωρήσουν στην κατάργηση, στην παραγωγή των εμβολίων. Γιατί ξέρετε, πίσω από τους ανταγωνισμούς υπάρχουν και συνεργασίες. Mm. Αυτοί εκεί που σκοτώνονται, εκεί που αν θέλετε βγάζουν τα μάτια τους, ασπίσουν αυτό που τους δίνει μεγάλη κερδοφορία. Και λέω τώρα ότι για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχει μια, ο ίδιος ο λαός να απαιτήσει, να το πω έτσι, ότι θα πρέπει εδώ να παραχθούν φάρμακα δωρεάν, στο δημόσιο σύστημα υγείας, θα υπερασπίζονται τη ζωή του ίδιου του λαού μας. Και βέβαια εδώ εμείς από την πρώτη στιγμή θέσαμε το ζήτημα της πατέντας, αλλά βλέπετε το ίδιο το σύστημα αυτό την υπερασπίζεται. Την υπερασπίζεται δυστυχώς. Και γι' αυτό λέμε ότι δεν μπορεί να γίνει εδώ να υπάρχει μια τέτοια προοπτική ικανοποίηση των αναγκών για την υγεία του ίδιου του λαού μας μέσα σε ένα τέτοιο σύστημα που αφαιρείται μπαίνει στη λογική του κόστους και του ωφέλους, στη λογική του κέρδους. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κατσότη. Να σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.